Λοιπόν, ακόμα ένα quizball. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω δίπλα μου τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Τον έχουμε δει από Netflix, έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Ο οποίος τώρα τι κάνει στο quizball, ποια είναι η σχέση του με μπάλα. Πρέπει να έχετε δει το με τις τάπες. Ναι. Για να αλλάξετε γνώμη. Ναι. Γιατί εκεί μου άλλαξε τη γνώμη μου. Α, οκ, οκ. Εντάξει, αυτό που κάνετε με την Νόβη Μπετ εκεί στο κανάλι του Γκαζέτα. Ειδικά το επεισόδιο με τις προέδρες, να ξέρεις τους Έλληνες. Είναι ψευδέστηση, βέβαια. Είναι ψευδέστηση. Δεν ξέρω τόσο πολλά. Στηρίζομαι πάρα πολύ και στις γνώσεις του Στέλιου του Καρακάση, του συνεργάτη μου. Οπότε ξέρω αρκετά. Δεν ξέρω τόσο πολλά όσο φαίνεται στο με τις τάπες. Απλά ο Στέλιος με κάνει και φαίνομαι πολύ καλύτερο σε επίπεδο γνώση από ότι είμαι στην πραγματικότητα. Εντάξει. Με τριόφρον κλασικά, εγώ δεν ψαρώ να ξέρει. Εντάξει, okay, το σέβομαι. Είσαι συμπαθώ, μου αρέσουν, βλέπω τα βίντεο και εδώ είμαστε φίλοι, μέσα στο γήπεδο είμαστε εχθροί. Θέλω να σε νικήσω. Okay, δηλαδή okay. Ήδη είμαι σε τέτοιο mood. Ναι. Ξέρεις. Σήμερα θα παίξουμε quizball. Ναι, 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 έχω παρακολουθήσει. Ωραία. Να δουν και τα παιδιά που μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει του κανόνε και ξεκινάμε ρίψη νομίσματο να δούμε ποιο θα παίξει πρώτο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη σεζόν του Quizball. Το Quizball είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι γνώσεων. Συνολικά υπάρχουν 20 ερωτήσεις, 10 για κάθε παίχτη. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 8 κατηγορίες. Γεωγραφία, ιστορία, logo quiz, 50-50, gossip, top 5, κρυφή ερώτηση, αλλά και μια νέα κατηγορία, την κατηγορία ποιος λείπει από την εντεκάδα. Η κάθε ερώτηση δίνει από 1 έως 3 πόντους, ανάλογα τη δυσκολία της. Για παράδειγμα, στην κατηγορία γεωγραφία υπάρχουν 3 ερωτήσεις που δίνουν 1, 2 και 3 βαθμούς αντίστοιχα. Όταν ένας παίκτης διαλέξει μια ερώτηση, αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί μετέπειτα από τον αντίπαλό του. Κάθε παίκτης έχει και επιπλέον 2 βοήθειες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει από μία φορά. Τη βοήθεια του τηλεφώνου, αλλά και τη βοήθεια του επιδείου, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει πριν ακούσει την ερώτηση μιας κατηγορίας, ώστε να πάρει από αυτήν τους διπλάσιους πόντους, αν φυσικά απαντήσει σωστά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε quizball. Διάρη ή γεράκι, γερμανικό. Γεράκι. Γεράκι, γερμανικό. Είδες την τέχνη. Γι' αυτό το έδωσα. Έχω μάτι όξο. Γεράκι, γεράκι γερμανικό. Έτσι. Α, το δίνω το 20. Βεβαίως, τι, δεν κατάλαβα. Τι ώρα είναι. Ωραία, διαλέγεις. Παίζω εγώ. Παίζεις πρώτος. Παίζω εγώ. Ωραία. Διαλέγω κατηγορία. Διαλέγεις κατηγορία. Ωραία. Πάμε με, ξεκινάμε με gossip. 1-0-1 έδινε να ξεκινήσουμε ο κόσμος. Ήτανε gossip. Αναμενόμενο. Και παίζω διπλούμπα. Πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Καλή αρχή, Μαγκή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Παναγιά μαζί σας. Hulk, Hulk, Ντούκι, Τούμπανο. Mm-hmm. Το έχουμε. Ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, τι συγγένεια έχουν η πρώην και η νυν σύζυγος του εν λόγω ποδοσφαιριστή. Α, έλα ρε. Είναι η ανιψιά της. Ανιψιά της και θεία της, δεν είναι. Ανιψιά θεία, δεν είναι. Είναι τελική απάντηση, κάτσε, περίμενε. Τώρα εγώ πάθα να ψαρώσω τον Χρήστο τώρα, δεν κάνω, περίμενε. Ναι, ναι, περίμενε. Είναι ανιψιά και θεία. Με το δεξί ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Βεβαίως, φίλες και φίλοι. Δεν το ξέρα. Μήπως πρέπει να διευκρινίσουμε ποια είναι η θεία και ποια είναι η νυψιά. Η θεία είναι η πρώην γυναίκα του και η ανιψιά είναι η νυν. Και κάνει την εκπομπή με τις τάπες, φαίνεται ψαγμένος εκεί, το παίζει ιστορία. Αλλά μας ενδιαφέρει το κακό κουτσομπολιό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Μας ενδιαφέρει ποιος έχει πάει με ποια, με ποιον πίνει καφέ και με ποια βγαίνει τα βράδια. Λοιπόν, gossip Hulk, εντάξει, οκ. Καταλάβαμε πάλι με αντίπαλο εκλεπτισμένων γνώσεων έχουμε να κάνουμε. Βεβαίως! Θα πάω στη γεωγραφία τη Διάρα που είναι μια κατηγορία που εμπιστεύουμε. Η γεωγραφία. Επιδείο. Αλλά τώρα είναι ψυχολογικό, τώρα πρέπει να το πάρουμε, παιδιά. Αισθάνεσαι εγχωμένος. Η αλήθεια είναι ότι ναι, πάντα όταν ο αντίπαλος προηγείται, έτσι κάνει αυτό, σου βάζει την πίεση. Καταλάβες. Έχει το momentum τώρα. Ποια είναι η μοναδική σκανδιναβική χώρα ναι. που έχει φιλοξενήσει παγκόσμιο κύπελο? Το Ντουμπάι. Νομίζω την έχω. Αλίμονο. Εντάξει, Μάκη, είμαστε και εμείς 26 χρόνων, δεν είμαστε 40. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μένετε σε σαρκοφάγους όπως εγώ. Ναι. Και φυσικά το έτος, έτσι. Το έτος, ξεχνάτε, παίζει ένα στόχο και το έτος. Αδικία θα αναζητάς και το έτος. Χώρα ζήτησε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει, ο τελικός είναι Βραζιλία, Σουηδία κιόλας μάλιστα. Και είναι στη Σουηδία θα δώσω την τελική μου απάντηση. 5-2 το τελικό σκορ, 1958. Κρατάω το Σουηδία και 2-2. Εντάξει, όλο το άλλο ήταν και ήταν το 58, ρε φίλε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τόσο. Δανία ήταν. Πού να, Νορβηγία, ρε φίλε, ένα χάλαν του χάλαν. Μόνο Σουηδία. Ναι, μόνο Σουηδία και άντε καμιά Δανία να ήταν που και η Δανία δεν μπορεί να υποστηρίξει. Σουηδία. Ωραία.
Λοιπόν, θα πάρω ένα λόγο για τη διπλούμπα. Λόγο διπλούμπα. Λίγο καφέ. Πάρε το αν θες να το μελετήσεις. Τι είναι αυτό, ρε. Sorry. Sorry. Δεν έχω ιδέα όμως. Πω πω. Καλησπέρα σας. Καμία ελπίδα δεν έχουμε. Λοιπόν, εγώ βλέπω είναι ο γείτονάς μου στις απόκριες. Εικάζω ότι είναι ελληνική ομάδα. Εγώ Σπαρτιάτες έχω συνηθίσει να βλέπω στη Βραζιλία. Συνήθως νομίζω κάτι β' Βραζιλίας ομάδες. Εδώ έχω βοήθειες, κάτι τέτοιο. Τι έχω. Έχεις τηλέφωνο, μόνο τηλέφωνο βασικά. Α, μόνο καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να το χρησιμοποιήσω καθόλου το τηλέφωνο, παιδιά. Δεν έχω φίλους οι οποίοι θα τους σηκώσουν και θα με βοηθήσουν. Δεν θα αποπειραθούν καν να μαντέψω. Δεν έχω ιδέα. Θα πω ευχαριστώ πολύ. Τυπώσω το σήμα σε ένα κομμάτι χαρτί, θα το κάνω μασούρι και θα το βάλω με πολύ αργές κινήσεις στον μπα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θρασίβουλο θα έλεγα. Είναι θρασίβουλος. Είναι θρασίβουλος. Είναι θρασίβουλος. Είναι θρασίβουλος. Συγγνώμη στους οπαδούς του Θρασίβουλου να πούμε. Δεν ξέρω αν αυτός που απεικονίζεται είναι ο Θρασίβουλος. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Η ομάδα είναι ο Θρασίβουλος τώρα. Παιδιά, ακραία κακογουστιά, έτσι. Sorry, παιδιά του Θρασίβουλου. Το ακόμα καλύτερο, αν το έχεις ακούσει, είναι ο ύμνος του Θρασίβουλου. Αυτό τον έχω ακούσει. Είναι σπουδαίος. Το πνεύμα τον έχω ακούσει. Σπουδαίος, σπουδαίος ύμνος. Αλλά παιδιά, μπράβο στο γραφίστα. Διαχρονικά μπράβο στο γραφίστα. Δηλαδή, εγώ έχω την εντύπωση ότι σε κάποια φάση δείξαν το σήμα, το κοίταξε κάποιος στο Θρασίβουλο και είπε. Θέλουμε δύο πινελιές κακογουστιά ακόμα. Το έχουμε. Και λέω γραφίστας, ευκολάκι. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε να συγγνώμη στους οπαδούς του Θρασίβουλου, έτσι, που δεν ξέραμε το σήμα του, δηλαδή. Ναι. Τιμώ την ομάδα του Θρασίβουλου. Να μπορούμε και να κυκλοφορούμε στην Αθήνα, δηλαδή. Εντάξει. Και στις σκληρές γειτονιές των οπαδών του Θρασίβουλου. Έτσι. Κάτσε να πάρω μια σοβαρή φάτα τώρα. Πάμε στην κατηγορία που μου αρέσει πάρα πολύ την καινούργια. Ποιος λείπει από την 11άδα. Respect στη συντακτική ομάδα και τα σχετικά. Ποια είναι η συντακτική ομάδα? Κανείς δεν ξέρει. Δεν χρειάζεται να ξέρει. Πάντως δεν είμαι εγώ. Δεν βρίσκομαι εγώ. Δηλαδή, ωραία. Το concept των ενδεκάδων. Ναι. Είναι τελική Champions League. Έλα ρε τώρα. Επικός τελικός. 3-3. Ποιους θα ήθελες? Θα προτιμούσα ο Μίλαν γιατί τα μεγάλα ονόματα ήταν εκεί. Δηλαδή στη Liverpool μπορεί να παίζει και κανένας τύπου. Τζεμπά που ήταν στη United. Τέλεια. Πάρε, Liverpool. Ντούντεκ στο τέρμα. Τραωρέ. Να έρθω από εκεί λίγο να βλέπω. Εννοείται. Λοιπόν, έλα. Τραωρέ, Χίπια, Κάραγκερ, Φίναν. Αλόνσο. Τζέραρντ, Λουίς Γκαρσία, Ρίσε. Και ο Μπάρος παίζει μάλλον έναν κορυφή. Κορυφή. Πίσω τον Μπάρος μαζί με τον Μπάρος. Πες μου ότι δεν το έχεις εύκολα. Δεν το έχω εύκολα, όχι. Χαίρομαι. Εγώ αισθάνομαι ότι ο Μάκης το έχει όμως. Είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις τέτοιου είδους είναι πάντα ο Πέτρος Μάνταλος. Κοίταξε, έπαιξε ο Σισε, σε εκείνο το μάτς έβαλε πέναλτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπήκε αλλαγή. Με κοιτάς εμένα, δεν ξέρω. Έπαιζε ο Σμίτσερ εκεί, πιο πίσω δεν ήταν. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ αντιτηλεοπτικό όνομα. Περίμενε, τα κόλλα. Μάκη, πιστεύεις το έχεις? Όχι. Κάποιο σουτάρι από κρούι ντούντεκ rebound, κάτι τέτοιο μου έρχεται στο μυαλό. Ποιο σουτάρι, ρε φιλέκι. Σμίτσερ, έλα, η απάντησή μου είναι Σμίτσερ. Σμίτσερ. Ναι. Θα του δώσω και μετά πες εσύ ό,τι θέλει. Δεν το έχω καθόλου. Σμίτσερ, δεν. Ο παίχτη που ψάχνουμε αντικαταστάθηκε από το Σμίτσερ. Μπράβο, αν δεν κάνω λάθος. Μπαίνει αλλαγή. Ο οποίο ποιο είναι. Αυστραλό. Ο Χάρη Κιόλ. Εντάξει. Όχι, δεν το είχαμε. Ένα θέμα το διάολο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε στο ποιος λείπει επί δύο. Γούσταρες πολύ με αυτή την κατηγορία. Εντάξει, δηλαδή η γεωγραφία δεν έχω καμία και θα πρέπει να απαντήσω σε μία, οπότε είναι χαμένη από χέρι. Top 5 δύσκολα. Κρυφή ερώτηση, ποιος ξέρει τι θα μας κάτσει. Λοιπόν, πάμε στο ποιος λείπει επί δύο. Δεν είναι στη βοήθεια που θες να την πας επί δύο μπόνους. Αυτό θέλω. Θες και το επί δύο. Ναι. Δηλαδή πας για 4 πόντους. Ναι. Α, το έχω κάνει ήδη στην αρχή, δεν το έχω κάνει. Όχι, να πάρεις διπλάσιους βαθμούς. Νομίζω ότι το έκανα στην αρχή αυτό, στον gossip. Ωραία, το λέω τελευταία στο ποιος λείπει. Το πάω για 4 πόντους. Μπαρτσελόνα, Manchester United. Ωραία, είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Και θα σου δείξω την εντεκάδα της Manchester. Είναι ο Πέτρος Μάνταλος. United. Έχουμε θυμηθεί περίπου τον τελικό. Είναι ο τελικός που χάνουμε, αν θυμάμαι καλά, με 2 γκολ του Μέση. Το 3-1 με τον. Το 3-1 είναι. Νομίζω ότι είναι το 2-0. Το 2-0, άρα 2 γκολ του Μέση. Τις δύο μέρες μετά είχα πάρει συνέντευξη από το Μέση. Τι λέει ο Λιονέλ από κοντά. Ο πιο άχαρος άνθρωπος του κόσμου. Πιο βαρετός άνθρωπος του κόσμου. Ποιος θα το έλεγε μια τόσο ζωντανή φατσούλα.
Ευρά Φέρντιναντ Βίντιτς, ο Σέι, Γκίγκς Κάρικ, Ρούνι Πάρκ, Τζισούγκ, Ρονάλντο. Πρέπει να το πετσώνει ο Σάμερ. Είναι ο Owen Hargreaves. Θέλω να σκεφτείς. Είναι ο Owen Hargreaves, θα πω. Εμίλια, τι θα έδινες? Άντερσον. Α. Δεν ξέρω, τον θυμάμαι εκείνα τα χρόνια λίγο. Έχεις δίκιο. Μήπως είναι ο Άντερσον, δεν είμαι σίγουρος. Θα μείνω στον Owen Hargreaves. Είναι λάθος. Είναι ο Άντερσον. Είναι ο Άντερσον. Έλα ρε. Έχει παίξει ο Άντερσον τελικό Champions League. Καλά, εντάξει. Χίλιες φορές Πέτρος Μάνταλος. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Άντερσον ήταν τεράστια ταλεντάρα. Τι γίνεται με αυτό το στυλώνα μου. Ήταν μεγάλη ταλεντάρα ο Άντερσον. Και όταν τον είχαμε πάρει από την Πόρτο ήμουνα ιδιαίτερα ενθουσιασμένος. Ναι. Αλλά και όσοι είχαν παίξει μαζί με τον Άντερσον λέγανε ότι ήταν θηριώδες ταλέντο. Αλλά περισσότερο το ποδόσφαιρο του άρεσε πάρα πολύ το φαΐ. Φάνηκε αυτό να ξέρεις. Ναι. Φάνηκε γιατί έπαιρνε έξτρα λάτς φανέλα και του ήταν τσιτά. Βγάζουμε τις καλές κατηγορίες από την αρχή, να ξέρεις. Ναι. Είμαστε μερακλείδες και δίδο. Πάμε μόνο για κατημά τώρα, για βόθρο. Ναι. Τώρα μόνο βόθρος. Top 5 επί 2. Για να δούμε τώρα. Γεια όλε. Καλημέρα, θλίψη. Όπα. Ποιες είναι οι 5 εθνικότητες με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην Super League? Θυμίζουμε σε αυτή την κατηγορία έχει δικαίωμα μιας λάθος απάντησης. Μιλάμε για τη φετινή Super League τώρα. Αν το βρεις χαλάλι σου μας τώρα. Εδώ επειδή δεν ξέρω θα σου δώσω ό,τι καταλαβαίνεις. Νήσι Φερόε, Μάλτα, Αστέρας Τρίπολης, Εθνική Ισπανία θα μπορούσε να είναι. Πάμε, Ισπανία. Πρώτη. Ισπανία στην πρώτη θέση με 30 παίκτες. Πλάκα κάνεις, έχουμε πρώτη θέση Ισπανία. Ωραία. Okay. Άρα μιλάμε για φέτος, αν είναι 30 παίκτες μιλάμε για τη φετινή σεζόν σίγουρα. Κοπανάμε δεύτερη, Αργεντινή, πάμε. Εύκολα. Αργεντινή είναι στη δεύτερη θέση. Εύκολα. Με 28 εύκολα. Παίκτες. Ωραία. Βραζιλία τρίτη. Εύκολα. Βραζιλία είναι στην τρίτη θέση με 17 παίκτες. Και έχουμε άλλες δύο τώρα. Τώρα αυτά ήταν τα εύκολα. Ναι. Αυτά ναι. Θα τα λέγαμε όπως και να έχει. Τώρα το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Κοίταξε, μετά πάμε Ευρώπη τώρα. Δύσκολο να είναι εκτός Ευρώπης άλλοι. Εν τω μεταξύ, ρε φιλέ, να σου πω κάτι. Δηλαδή, να μου έλεγες πριν από 10 χρόνια Super League. Τώρα ποιος βλέπει Super League τώρα, ας πούμε. Έλατε. Να πούμε και μια Γαλλία. Βάρε και μια Γαλλία. Γαλλία και στη ζωή σου. Α! Λαθός! Αμάν! Δεν το περίμενα καν. Εγώ σίγουρα θα χατούσα τη Γαλλία. Σίγουρα θα είχα τη Γαλλία. Όπα. Τώρα μου είναι λίγο παγίδα αυτό που σκέφτηκα. Από Αφρική δεν παίζει να έχει πολλές εθνικότητες ίδιες. Ευρώπη να έχει καμιά, Πορτογαλία μπορεί παίζει. Ευρώπη βέβαια, φίλε Χρήστο, είναι και η επόμενη επιλογή που θα δώσω. Δεν γίνεται να μην είναι μέσα αυτό. Αλβανία. Δεν γίνεται να μην είναι η Αλβανία. Δεν είναι η Αλβανία. Δεν είναι η Αλβανία, δεν παίζει. Χάνεις την ερώτηση. Είναι Πορτογαλία. Ούτε αυτό το περίμενα. Ψωνίζουμε από την Πορτογαλία ως τώρα αυτή η επιλογή. Εντάξει, ούτως ή άλλως, ναι, και πες την επόμενη. Η πέμπτη θέση, δηλαδή εκεί πίστευα θα χάσει σίγουρα. Η Ολλανδία. Με τίποτα, παιδιά. Ολλανδία. Με μόνο Μπίσες Βαρ μου έρχεται. Με τίποτα, παιδιά. Πάμε γκόσιπ επί 1. Σου θυμίζω είμαστε 2-2, έτσι, στο σκορ. Ω, ναι. Πόσα παιδιά. Αυτή είναι η εύκολη, ρε. Έχει ο Πικέ με τη Σακύρα. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχανε πατέρα? Δεν ξέρω, πραγματικά. Θα πω... 2. Δεν έχω ιδέα όμως. Shot in the dark. Όχι. Θα πω 3. Έδωσε 2 και το αλλάζει σε 3. Ναι. Να κρατήσω το... 3. Τα παιδιά του Πικέ με τη Σακύρας... Τη Σακύρα. Ναι, δεν είναι η Σακύρενα. Για τα Σακύρενα, τα παιδιά σου πού είναι? Τα βάλα εκεί κάτω στην πλατεία, ήταν με τον Πικέ, τον ψηλό. Είναι 2. Άντε στο βιά! Είναι ο Μίλαν και ο Σάσα. Χεστήκαμε! Τι πανηγύρι ασχετοσύνης, δοκαριού και out είναι αυτό μέχρι στιγμής. Και σε έχει πληρώσει ο Χούλκ με την ανεψιά. Ναι, ρε, φοβερό ρε παιδιά, δηλαδή ποιος θα το έλεγε. Μέχρι στιγμής με έχει πληρώσει η κακομοίρα και με τα κέρατα η κακομοίρα η γυναίκα του Χούλκ. Να είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά Παναγία. Καλά ξηγήθηκε η Σακύρενα, καλά ξηγήθηκε. Ακόμα 2-2, under το match. Under. Θλιβερό match μέχρι στιγμής. Θλιβερό under, έτσι. Ιστορία Διάρα. Και πάμε τώρα. Πόσα γκολ είχε πετύχει ο Χάλαντ στο Νορβηγία-Ονδούρα στο παγκόσμιο κύπελο K20? Νομίζω το έχω. Αυτό είχε γίνει. Εκεί ακούσαμε πρώτη φορά το Χάλαντ γενικά. Το μάτς παίζει να έχει λήξει 10-0. Λέω ότι ο Χάλαντ είχε βάλει 8 γκολ. Έχει βάλει πολλά γκολ.
Πολλά το ξέρουμε το έχει βάλει. 8 θα έχει βάλει 10. Έχει βάλει πιστεύω. 28 γκολ. Το παιχνίδι έχει λήξει 125-0. Έκανε και double-double σήκη. Είχε πάρει και 3 rebound. 10 rebound. Ποδερός. Η απάντηση είναι 9 γκολ. Το μάτς είχε λήξει 12-0. Το αεροκλότσι έχει πάει τάπαντο μεταξύ στο σημερινό παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, πάμε κρυφή ερώτηση. Και έχεις και τη βοήθεια τηλεφώνου, να ξέρεις. Καλά, δεν υπάρχει αυτό, δεν έχω φίλους. Ποια ομάδα... Ο Πέτρος Μάνταλος. Ποια ομάδα κατέκτησε την πρώτη Premier League? Κάτσε, 93-94 παίρνουμε το double με τη United. 92-93 είναι United. Δύο πόντους στο Μάκη. Μάκη, δεν θα να σκεφτείς παραπάνω, γιατί λέω κάτι μου τα αλλάξει τώρα. Να μπει λίγο. Το μόνο τέτοιο είναι ότι την προηγούμενη ακριβώς σεζόν το έχει πάρει Leeds με το που παίζει ο Καντονά και, το, και εκείνη τη χρονιά τον αγοράζουμε γιατί η Leeds ήθελε να τον πουλήσει όσο. Μπράβο, Χάουαρντ Βίλκινσον. Έχεις μάθει. Που έχει γίνει κατά λάθος, παιδιά, έτσι, να το πούμε αυτό. Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της United που την μεταμορφώνει γίνεται κατά λάθος γιατί ο Χάουαρντ Βίλκινσον, να είναι καλά, παίρνει τη United και λέει τον Ντένις Έργουιν τον πουλάτε. Και λέει ο Φέργκουσον, μια να το σκεφτώ, όχι. Και λέει, ναι, εκείνο τον Καντονά τον πουλάτε. Λέει ο Χαραγουλίσον, όσο, άχρηστο είναι, ανίκανο. Πάρτε τον. Και τον πουλάνε 1 εκατομμύριο λίρες, παιδιά. Αυτό το άγριο φλεξ γνώσεων, παύλα ψυχολογικός πόλεμος, ότι εγώ είμαι εδώ και κανείς άλλος, εγώ δεν ψαρώνω με αυτά. Δεν το δέχομαι. Για να του κόψω λίγο τη μαγιά. Θα πάμε στα δύσκολα. Όπα, γεωγραφία επί 3. Όχι, θα πάμε logo quiz επί 3. Δεν θα πάρω πολύ σαφή. Πάμε εδώ να δούμε, για να διατηρήσουμε το όνομα που έχουμε. Θέλω να δω το άγχος στα μάτια σου σε περίπτωση που χάσει αυτή την ερώτηση. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Από εδώ κάτι νιώθεις. Φέρτο, το νιώθω. Περίμενε. Κάτι από εδώ. Τι ταφόπλακες είναι αυτές. Έλα παλικάρι μου. Έλα λεβέντη μου. Ο Πέτρος Μάνταλος είναι η ερώτηση. Η απάντηση. Θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση αυτή. Τι είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Πέτρος Μάνταλος είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Σωστό. 4 πόντι για το Μάκη. Έχω δύο πράγματα στο μυαλό μου. Αυτή παίζει να είναι τη Βόλη η Ολλανδική. Αλλά κάτι μου φαίνει και αυτό. Υπάρχει μια ομάδα με πολύ παρόμοιο σήμα, τη οποία το όνομα θα πρέπει να σκεφτώ πολύ για να μου έρθει, η οποία πρέπει να είναι από Κροατία. Είναι PMFC. Πέτρος Μάνταλος FC. Αν είναι η Τσβόλε. Δεν την έχουν βάλει ρε εσύ στο τρίμπαλο. Αλλά μου κάνει πάρα πολύ για Τσβόλε. Τώρα θα σκάσω. Αν είναι Τσβόλε, είναι έγκλημα δηλαδή τώρα να μην το βρούμε αυτό. Αλλά μήπως είναι το παλιό λόγο της ΑΕΚ. Τσβόλε θα πω. Τσβόλε Ολλανδία. Μένει στο θρόνο του. Και περνάει μπροστά. Και περνάει μπροστά με 5-4. Σπουδαίο. Είμαστε στα μισά του παιχνιδιού περίπου. Ναι. Πάμε για κρυφή ερώτηση δεύτερη. Πόσους τελικούς Champions League / κυπέλλου πρωταθλητριών έχει παίξει η Μπενφίκα? Champions League δεν έχει παίξει. Στάντα. Έχει παίξει σίγουρα με τη United. 2. Περίμενε. 1. Η σωστή απάντηση είναι 7. 7 τελικούς Champions League πρωταθλητριών, όντως τώρα. Με τίποτα, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη ερώτηση, παιδιά. Μπορώ να αλλάξω την απάντησή μου και να πω ο Πέτρος Μάνταλος. Έχουμε μόνο άσους και τριάρες. Τα διάρκεια φύγανε πολύ νωρίς, ρε φίλε. Ναι. Πολύ νωρίς. Ωραία, πάμε άσο... Γεωγραφία άσου. Πόσες ομάδες του Λονδίνου αγωνίζονται φέτος στην Premier League? Ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Μάνταλος πρέπει να δει το επεισόδιο, όπως δίκω. Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham, Crystal Palace, Brentford και νομίζω ότι είναι αυτές, παιδιά. Arsenal, Tottenham, Chelsea, Brentford, Crystal Palace, West Ham, όλες οι υπόλοιπες είναι η Fulham, η οποία δεν παίζει. 6, Χρήστο 6. Ένας πόντος στον Εμιλίου. Εντάξει. Και περνάει με 2 πόντους μπροστά πλέον. Είμαστε στο 6-4. Ναι. Λοιπόν, πάμε ένα 50-50. Ποιος από τους παρακάτω παίκτες είναι ο Πέτρος Μάνταλος? Όλοι. Δεν κουράζει ποτέ το αστείο. Δεν κουράζει, όχι δεν κουράζει. Μου γελάει κάθε φορά. Ποιος από τους παρακάτω παίκτες είναι πιο ψηλός? Okay. Αυτό είναι στο πλεχτό, ξεκάθαρα αυτό. Α. Χάρι Μαγκουάερ. Β. Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Και τώρα είναι στα σχόλια που κράζουν από κάτω, Μάκη, αυτό το έχετε παίξει και στο πλεκτό. Δεν το έχουμε παίξει. Δεν έχουμε παίξει στο συγκεκριμένο δίδυμο. Για ψηλούς έχουμε παίξει. Από Ζλάταν.
Μιλάμε για ένα 94-95, τέτοια φάση. Η σωστή απάντηση είναι Ζλάταν και μειώνει σε 6-5. Πώς νιώθεις, αγχώθηκες? Όχι, μα τι να αγχωθεί. Κοίταξε, είναι στον πόντο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις που υπάρχουν. Είναι πιο πολύ στο γήπεδο του πλέον το παιχνίδι. Βιάστηκα να πάρω τις ευκαιρίες μου. Ναι, από εγώ. Μην το λες. Λόγω quiz επί ένα. Σιγουράκια, παίρνει τα σύμπαν, είσαι εύκολα. Λόγω quiz επί ένα, έλα. Στη χειρότερη να δω τον Πέτρο Μάνταλο. Μήπως δεν μπορεί! Μπορεί! Να σου κάτι. Από σένα δεν ακούγεται το ίδιο ωραίο ρεγάμο. Λοιπόν, θα περάσω πρώτα από τα χέρια του Μάκη. Ωραία. Να δω τι του θυμίζει, αναμνήσεις παιδικές. Ωραία. Έλα μωρέ τώρα! Έλα μωρέ τώρα! Τι. Στόξι, τι, έλα προχωρά. Έλα, εντάξει. Ούτε challenge δεν είναι, πραγματικά δηλαδή. Είναι εύκολο, είναι εύκολο. Ναι. Τα πέντε, βάλε στρατηγική τώρα. Δηλαδή, κάνε σενάριο στο μυαλό σου. Έλα, η ιστορία επί ένα. Ποιος παίκτης βγήκε πρώτο σκόρερ. Να μην το πω. Δεν θα κοπεί καμία από αυτές τις φορές στο μοντάζ. Είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Ποιος παίκτης λοιπόν βγήκε πρώτο σκόρερ στο Champions League την περσινή σεζόν? Μιλάμε για το 2021. Ο Λεβαντόφσκι. Εγώ δεν έχω ιδέα, παιδιά, πραγματικά. Κρίμα, γιατί το ξύσαμε τη μνήμη αυτή, τη ξύσαμε. Είναι ο Χάλαντ, παιδιά, με 10 τεράτα. Οκ, ωραία. Θαυμασία. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, ως τώρα θεωρώ ότι στους Άσους έχω σταθεί πολύ τυχερός σε θέμα επιλογής. Δηλαδή και στην προηγούμενη θα την έβλεπα και διάρα. Το Stoke City. Όχι μωρέ. Το Stoke City είναι για μισό. Μισό, έτσι, ίσα ίσα ένα ψυχολογικό τέτοιο να σε δώσει. Top 5 επί 3. Ποιοι είναι οι 5 πρώτοι σε συμμετοχές ναι. της εθνικής μας ομάδας επί fanship? Πολύ δύσκολο εσύ. Επί fanship. Πότε ήρθε αυτός? Έχει παίξει ένα Nations League, έχει παίξει. Ένα προγραμματικό. Σίγουρα δεν είναι η Παπασταθό. Καπροφανώς, ναι. Ο Λεοσιόβεθ. Είναι ο Δωμάζος. Και είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Είναι ο Αγορογιάννης, είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Ασφαλώς. Μπακασέτας πρώτος. Μπακασέτας πρώτος με 22 συμμετοχές. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα τον πω και το Ζέκα, γιατί δεν γίνεται να μην τον βάλει το Ζέκα, ρε φίλε μας. Δηλαδή, Ζέκα, πάμε. Κάρλος Ζέκα, 4η-5η θέση μισοβαθμία. Και 16 συμμετοχές. Βλαχοδήμος. Επίσης ευκολάκι. Και στη ζωή σου. Ού. Α. Σοβαρά τώρα. Άρα πρέπει να βρω το 2-3-5. Αλάνθαστος. Στόπερ όλο τους αλλάζει το στόπερ. Δεξί μπακ σταθερό δεν έχουμε. Αριστερό μπακ έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι και αυτοί όμως κάνουν, γίνεται το rotation εκεί στη θέση. Παίζει μία ο ένας, μία ο άλλος. Έχουμε ένα μπουχαλάκι στο κέντρο. Έχεις ένα Παυλίδι μπροστά από αυτούς τους Ολλάνδους τους. Σκέφτεται φωναχτά. Α, sorry. Okay. Μπουχαλάκης. Μπουχαλάκη στη θέση νούμερο 3, ναι, με 18 εμφανίσεις. Αλίμονο ρε παιδιά. Έχουμε άλλους δύο τώρα. Παυλίδης να είναι ρε φίλε εκεί τώρα. Πάλι εκεί στα χάφη είναι πολύ, δεν κάνει rotation εκεί. Πέλκας. Α, okay, ναι, τίμιο. Πολλά μάτς ως αλλαγή. Βάλε Πέλκα. Πέλκας Μάνταλος, ένας από τους δύο πιστεύω θα είναι. Όντως. Πέλκας, έδωσα Πέλκα. Έδωσα Πέλκα. Και χάνεις την ερώτηση. Ούτε ο Πέλκας. Άρα ήταν ο Μάνταλος μέσα. Ο Μάνταλος είναι στη λίστα. Τόπα! Απ' την αρχή! Είναι ο κύριος Παυλίδης. Μάλιστα. Okay. Είναι ο κύριος Λιμνιός. Είναι μισοβαθμία η 5 και η 6. Και άρα μου δώσαν 6. Λοιπόν, εγώ είναι πολύ ελάχιστες πιθανότητες να γυρίσω αυτό το match. Οπότε θα εξαντλήσω τις ελάχιστες πιθανότητες που έχω και θα πάω για ιστορία επί 3. Για τη γεωγραφία επί 3 δεν έχω ούτε μία στο εκατομμύριο. Οπότε τα 2 στο εκατομμύριο που έχω να γυρίσω το match είναι το ιστορία επί 3. Παραμένουμε στην εθνική. Απέναντι σε ποια χώρα. Έφυγε η ελπίδα. Έφυγε, πήγε από την πόρτα, έφυγε από εδώ. Πήγε και έχει πάει δίπλα για κουρασάν. Απέναντι σε ποια χώρα, Μάκη, η εθνική μας ομάδα έκανε τη μεγαλύτερη νίκη. Έχουμε κερδίσει χώρα με 8-0. Θα πω Μάλτα, έτσι. Δεν έχω ιδέα. Θα πω Μάλτα. Που δεν είναι το σωστό. Έχουμε παίξει τον Νοέμβριο. Του 49 με τη Συρία και κερδίσαμε 8-0. Αλλά εντάξει, άστο. Απευθύνω αυτή τη στιγμή αποκλειστικά στους συντάκτες των ερωτήσεων. Λογικά είστε στη Θεσσαλονίκη. Θα σας βρω. Εντάξει, θα σας βρω. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις η δουλειά μου. Ωραία. Με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις.
απαντάω συνήθως αυτή την ερώτηση content creator, δημιουργός περιεχομένου. Α, γιατί η πιο τιμή απάντηση αυτά είναι κάνω τον ωραίο. Ένας καλός content creator. Μπράβο. Φροντίζει το περιεχόμενό του να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος αψεγάδιαστο. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι αυτό το βίντεο δεν θα είναι τέτοιο. Δεν θα πάρω το επιτρία γεωγραφία, mm-hmm. το οποίο θα λήξει και μαθηματικά το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Θα στην αφήσω. Ωραία. Και θα πάρω μια 50-50. Με όλο το ρίσκο που αυτό εμπεριέχει. Ο Αθηναϊκός έχει κατακτήσει. Όπα. Ναι. Κύπελλο Ελλάδος. Σωστό ή λάθος. Έχει παίξει Ευρώπη με τη Manchester του United. Έτσι. Έτσι. Μας βήθησε ο Μαρκ Ρόμπινς. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω να έχει πάρει κύπελλο Ελλάδος. Όχι, λάθος από. Το μάτς που αναφέρεται είναι στο κύπελλο κυπελούχων. Ναι. Mm-hmm. Εκεί πώς πήγε. Πού είμαι στο πρωτάθλημα. Με το Πούλμαν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λάθος θα πω. Σωστό είναι λάθος. Ωραία. Άρα παίρνει τον πόντο. Άρα παίρνει τον πόντο. Ναι. Γιατί όντως πήγε στο κύπελλο κυπελούχων με. Ως λάθος. Ως είναι σωστό που είναι λάθος. Ως φιναλίστ. Σωστό. Ωραία, λοιπόν δεν έχω επιλογή. Για ένα Hail Mary που λένε και στην Αμερική, θα πάω γεωγραφία επί τρία. Αφήνοντας ένα ποντίδιο εις τον Εμίλιο. Από ποια χώρα κατάγεται ο Ερικ Ραμπεσαντρατανά? Το θυμάται κανείς? Ναι, 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 ναι. Μαδαγασκάρι. Ευκολάκι, ρε. Κλάτς τρίποντο. Κλάτς τρίποντο. From downtown. Δεν πρόλαβα να πω καν πρώην παίκτης της ΑΕΚ και καλτ φιγούρα. Okay. Περίμενε τώρα, περίμενε. Τώρα υπάρχει το σενάριο ανοιχτό πρώτη φορά να έρθει ισοπαλία. Στην ισοπαλία δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Μία φορά που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τριβόμαστε με μερέντα και παλεύουμε γυμνή. Ωραία. Θα μπορούσαμε 50-50 στον τζόγο θα το πάμε. Και βάλε και το επί δύο. Για να λέμε ότι κερδίσαμε άνετα. Ποιος από τους παρακάτω έχει περισσότερα γκολ στην Premier League? Α. Owen. Β. Sheringham. Δύσκολο. Δύσκολο. Εντάξει, εμένα μου έχει κολλήσει μία απάντηση από την αρχή στο μυαλό, να είμαι ειλικρινής. Ο Πέτρος Μάνταλος. Αυτή μου έχει κολλήσει από πριν το γύρισμα. Α, όχι. Okay. Έχω και τηλέφωνο, δεν θα το πάρω. Ενώ είναι 50-50 στον τζόγο, τηλέφωνο δεν πάμε τώρα. Έχω σε διαφορετικά κουίζ που έχουμε παίξει, έχω μπει στη διαδικασία να πω τους 50 πρώτους σκόρ της Premier League. Mm-hmm. Ποτέ μου δεν ασχολήθηκα με τα γκολ που έχουν βάλει. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο κουίζ είχαμε το Φανίσεν Ρόι, μου λέει πες μου τους 5 πρώτους Ολλανδούς σκόρερ. Ναι. Και οι πρώτοι δύο που μου έρχονται στο μυαλό είναι Φανίσεν Ρόι Μπέρκαμπ. Και έχω τον εντύπωση ότι ο Φανίσεν Ρόι είναι πάνω από το Φαν Πέρση, ας πούμε. Αλλά ο Φαν Πέρση είναι πολύ πάνω από το Φανίσεν Ρόι. Ναι, είναι πολύ. Δεν έχω ιδέα πόσα γκολ έχει ο καθένας, αν πεις. Προσεγγιστικά πιστεύω ότι είναι και οι δύο γύρω στα 100. Προσεγγιστικά και οι δύο είναι κοντά στα 150. Οκ. Okay. Η απάντησή μου είναι Teddy Sheringham. Μα και τι είναι. Τι θα έλεγες? Εγώ θα έλεγα Teddy Sheringham κι εγώ. Είναι πολύ, όχι, βασικά είναι πολύ πιο σταθερός σε παρουσία στην Premier League. Είναι μακροβιότερη η καριέρα του. Κοίτα με στα μάτια 5-10 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί να σε ψυχολογήσω σήμερα. Σήμερα το παίζεις καλά. Ζήσαμε να το δούμε και αυτό. Ισοπαλία στο Quizball. Ω, Εμίλη, έχει τα παραπάνω. Για πόσα γκολ? Για πόσα γκολ? Έχω δοσμένα, ναι, μπροστά μου, ναι, 150 τέρματα του Owen. Και ο Sheringham? Και ο Sheringham σταμάτησε στα 146. Αμάν! Τι λες, ρε. Δεν τον είχα για τόσο ψηλά τον Owen. Ισοπαλία στο Quizball. Έχει ξαναγίνει, όχι ποτέ. Αμάν. Πώς τον είδες τη φάση τώρα εδώ? Κοίταξε, οποιοδήποτε quiz ξεκινάει με τις συζυγικές ατασταλίες του Hulk, εμένα μου κάνει. Από εκεί πέρα είναι μόνο κατήφορος. Ναι. Και θεωρώ ότι ο αγώνας ήταν αρκετά κακοτράχαλος. Ο κόσμος έφυγε από το 70, όχι επειδή έχανε η ομάδα του, αλλά επειδή βαρέθηκε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να σώσω την τιμή της ομάδας του Αγίου Ελευθερίου με την θεληματική κοιλιά του Ερικ Ραμπεσαντρατανά. Τον οποίο ευχαριστώ και δημοσίως. Η έναρξη και το φινάλε του quiz τα λένε όλα. Ναι, είμαι εγώ. Ξεκινάει με Hulk συζυγικές ατασταλίες όπως λες και τελειώνει με Ραμπεσαντρατανά. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Όχι, όχι, πραγματικά. Εντάξει. Πραγματικά. Πρώτη φορά βλέπουμε ισοπαλία. Θεωρητικά, ένας επαγγελματίας στη θέση μου που κάνει ένα τέτοιο project θα έπρεπε να έχει προβλέψει κάτι στην περίπτωση της ισοπαλίας, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είμαστε επαγγελματίες. Βεβαίως, σωστά. Άρα δεν έχουμε προβλέψει κάτι και το λίγο με ισοπαλία, το λίγο με εδώ.
και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ό,τι κάτσει. Για κάποια revanche κάποια στιγμή. Ναι. Παιδές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραμπές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι. Αν δει αυτό το βίντεο να γράψει στα σχόλια. Ναι, καλά, προφανώς. Προφανώς. Και από το Μαδαγασκάρι που είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτά. Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Καλή συνέχεια με τα podcast, project, τα όλα τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.